Γεια σου και καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρία και είμαι εδώ για να σου μάθω τα κόλπα του μακιγιάζ. Σήμερα θα πιάσουμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Και αυτό είναι ότι πάω ταξίδι στο Άμστερνταμ συγκεκριμένα και θα σου δείξω, θα σε πάρω και μαζί μου φυσικά, αλλά θα σου δείξω και πριν πάω τι θα πάρω μαζί μου. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω πάρα πολλές επιλογές. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ML που μπορείς να πάρεις μαζί σου σε ένα αεροπλάνο. Οπότε εγώ θα σου δείξω τι έχω επιλέξει. Δεν δυσκολεύτηκα πολύ. Να σου πω την αλήθεια, η πρώτη μου επιλογή ήταν ή να μην πάρω τίποτα αποκαλυντικό και να πάω εντελώς σχήμα. Αλλά μετά λέω, ρε Μαρία, πού θα πας ρε κορίτσι μου, ένα κραγιονάκι, ένα eyeliner, ένα κάτι της. Στην ουσία, να σου πω, επέλεξα να πάρω τα προϊόντα τα οποία φοράω αυτή τη στιγμή πάνω μου. Και τα φοράω μάλιστα από το πρωί, από 10 η ώρα, κοντεύει μεσημέρι δηλαδή. Και τώρα είναι 6,5 ώρα. Οπότε δεν έχω ανανεώσει σχεδόν τίποτα. Έβαλα λίγη πούδρα για να μην γελίσω τώρα στην κάμερα και λίγο κραγιονάκι έβαλα έξτρα. Οπότε είμαι φουλ ικανοποιημένη. Εντάξει, τα προϊόντα ούτως ή άλλως αυτά που χρησιμοποιώ τα έχω χιλιοτσεκάρει πάνω μου. Οπότε ούτως ή άλλως είχα καταλήξει ότι τα αγαπώ και τα εμπιστεύομαι. Θα σου δείξω τώρα τι θα πάρω μαζί μου. Και για να μην ξεχνιόμαστε, κάνε subscribe εδώ κάτω με το κουμπάκι, το κόκκινο το πατάς. Άμα γουστάρεις το βίντεο, πατάς και ένα like. Και αυτό ήταν, καθάρισες. Θέλω πάρα πολύ, πάρα πολύ, να μου γράψεις κάτω τις δικές σου προτάσεις όταν πας ταξίδι με αεροπλάνο, τι προϊόντα παίρνεις μαζί σου. Θα ξεκινήσω με τα προϊόντα που σου είπα τώρα. Α, να σου πω ότι τη στιγμή που θα βλέπεις εσύ το βίντεο, εγώ θα είμαι ήδη στο Άμστερνταμ. Θα το δεις την Κυριακή στις 2 η ώρα το μεσημέρι που θα ανέβει. Εγώ εκείνη τη στιγμή όμως θα είμαι εκεί και θα γράφω άλλο βίντεο. Μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα στο να τα βάλω τα προϊόντα τα καλλυντικά εδώ μέσα. Σε αυτό το νεσεσέρ που είχα πάρει από την Too Faced δώρο στη Χριστουγεννιάτικη κολεξιόν κτλ. Επειδή είναι μεγάλο και δεν ήταν πιεσμένα μέσα, να μην σκάσουν κιόλας. Λοιπόν, το ανοίγω και θα σου δείξω τι έχω βάλει. Κατέληξα, ναι. Σου λέω στην αρχή ήταν να μην πάρω τίποτα. Μετά, δεν ξέρω, δεν ήμουν σίγουρη, αλλά κατέληξα, ναι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλλυντικό, αλλά είναι πολύ μάστι για μένα γιατί φοράω φακούς επαφής, έχω μοιοπία. Και πήρα έξτρα ένα ζευγάρι φακών επαφής μαζί μου. Γιατί αν γίνει κάτι, την κάτσαμε τη βάρκα. Πινέλα πήρα. Είμαι πάρα πολύ λυτή. Γιατί, πετάω με Ryanair. Οπότε δικαιούμαι μόνο ένα backpack να πάρω. Γενικά μια παρασκευή 40x20. Οπότε καταλαβαίνεις, επειδή πάω και για 4 μέρες, δεν μπορώ να πάρω πολλά πράγματα μαζί μου ούτως ή άλλως. Λοιπόν, παίρνω αυτό το πινέλο το κοφτό που είναι για contouring, αλλά εγώ με αυτό βάζω και ρούζ, με βολεύει. Πήρα ένα πινέλο τοποθέτηση σκιάς και ένα blending brush. Τα είχα βάλει μάλιστα, μπορείς να δεις και το βίντεό μου, στα βασικά πινέλο του μακιγιάζ. Πινέλο make-up δεν παίρνω μαζί μου γιατί θα μου τα κάνει όλα, μην πω τι. Τέλος πάντων, συνεχίζω, πήρα αυτό εδώ πέρα της Wycon το kit. Δεν έχω μέσα προϊόν της Wycon, εκτός από το πινελάκι που είναι για τα φρύδια. Ήταν από μια συλλεκτική κολεξιόν πριν από 2 χρόνια, ναι, της Snow Diva. Και είχε μέσα τζέλ για τα φρύδια. Οπότε κράτησα το μικρό το νεσεσεράκι το οποίο είναι τέλειο και είναι ίσα ίσα και έχω βάλει το πινέλο για τα φρύδια και επιπλέον πήρα ένα τσιμπιδάκι για τα φρύδια από Artesio είναι αυτό και πήρα και το gel της Benefit. Πόσα πινελάκια για τα φρύδια θα μου πεις θα έχεις, το οποίο έχει και πινέλο για τα φρύδια. Το άλλο έχει και χτενάκι, πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό το φοράω μάλιστα και τώρα. Πήρα. Λοιπόν, και αυτό είναι πάρα πολύ βολικό, επειδή δεν ήθελα να πάρω πολλά υγρά, ειδικά, ας πούμε, σκέφτηκα να πάρω το make-up της Estée Lauder, το Double Wear. Αλλά με γυάλινο τώρα μαζί μου, να κουβαλάω γυάλινο και της Estée Lauder που είναι και πανάκριβο, άστο καλύτερα. Οπότε πήρα αυτό το stick, το οποίο η Wycon το έχει βγάλει 2 συνεχόμενα καλοκαίρια. Έχει δείχνει προστασίας, είναι stick make-up, σε μία απόχρωση βγαίνει, αλλά ταιριάζει σε πάρα πολλές. Το καλοκαίρι μπορώ να το ξαναβγάλω, οπότε επισκεφτείτε ένα κατάστημά της. Έχει δείκτη προστασίας 30 και είναι matte. Αυτό το φοράω από το πρωί επίσης. Δεν το ανανέωσα, είναι
πολύ κομπλέ. Σκεφτείτε το φορούσα το καλοκαίρι. Και έχει ακόμα, οπότε το πήρα μαζί μου. Πήρα, λοιπόν. Α, πολύ ωραία. Αυτό καλά που συνέβη εδώ πέρα στην Ελλάδα, γιατί έσπασε μία σκιά. Δεν πειράζει. Καλά να είμαστε. Τέλος πάντων, ας τη βγάλω. Ήταν αυτή η καφέ σκιά από τη Wycon Refill. Πώς έσπασε, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έχω πάρει αυτή εδώ πέρα τη θήκη, τη μαγνητική παλέτα. Και έχω κολλήσει κάποιες μαγνητικές σκιές, που είναι πολύ basic χρώματα. Πήρα μία κρέμ σκιά, τη φοράω τώρα, για φωτεινότητα. Πήρα μία ενδιάμεση, επίσης τη φοράω, και είχα πάρει και τη σκούρα, την οποία τη χρησιμοποιώ καμιά φορά και στο φρύδι, τη χρησιμοποιώ για πάρα πολλές χρήσεις. Πήρα αυτή τη rainbow σκιά από Inglot. Γενικά η Inglot μου αρέσει που έχει rainbow σκιές, γιατί έχεις επιλογές, έχεις τρεις αποχρώσεις. Και είναι μικρή συσκευασία, βολεύει πάρα πολύ. Αυτό δεν θυμάμαι τι είναι, να πω την αλήθεια. Το είχα πάρει από την Beauty την έκθεση, καλλιτικά. Αλλά μου αρέσει το χρώμα και να σου πω τι έκανα σήμερα. Το τσέκαρα και είναι σούπερ. Έβαλα λίγο από αυτό, tap, tap, με το πινέλο αυτό. Και αυτό φοράω στα μαγουλά μου. Πολύ μου άρεσε. Και αυτές οι δύο είναι πονίξεις σκιές. Μία ρόζα ανοιχτή, η οποία φοριέται και σαν highlighter, και μία κόκκινη κεραμιδή. Σούπερ, με αυτά είμαι καλυμμένη. Το δοκίμασα και σήμερα πάνω μου, το αποτέλεσμα με ικανοποίησε. Τρεις διανυκτερεύσεις, ας πούμε, okay, τι άλλο να έχω μαζί μου. Δεν με ενοχλεί. Σου λέω, αφού σκέφτηκα να πάω και χωρίς καθόλου καλλιτικά, σαν challenge. Λοιπόν, πήρα μπατονέτες, γιατί χρειάζονται πάντα. Πήρα το Ruby Woo της MAC, που φοράω και τώρα και θα το πάρω εννοείται μαζί μου. Πήρα μια χτένα από τα Tiger που έχει καθρεφτάκι και κλείνει κιόλας, κομπλέ για ταξίδι, είναι σούπερ αυτό. Πήρα το από την Benefit το Boeing το Airbrush Concealer, αυτονόητο γιατί το πήρα και αυτό το φοράω από το πρωί, σούπερ. Τη Singlot, το gel eyeliner, αυτό που φοράω και τώρα και δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά, μπορείς να το βάλεις και μέσα στο μάτι. Γενικά είναι the best ever. Πήρα το primer για τα χείλη, το pre-prime της MAC, εννοείται, ειδικά με matte κραγιόν και σε ένα μέρος το οποίο έχει κρύο και τα λοιπά, οπωσδήποτε χρειάζεσαι primer χειλών. Είναι και κάποια άλλα τα οποία μπορεί κάποια να τα αφήσω εδώ. Σίγουρα αυτό δεν θα είναι το κόκκινο μολύβι και αυτό από συλλεκτική collection της Wycon. Αλλά αν ακούς γενικά συλλεκτικό προϊόν, μη φοβάσαι, γιατί οι περισσότερες εταιρείες όταν βγάζουν μια συλλεκτική collection, τα προϊόντα της collection μπορείς να τα βρεις και μεμονωμένα στην basic σειρά τους. Πήρα το περίγραμμά μου για το Ruby Woo. Πήρα σε περίπτωση που θέλω να βάλω eyeliner μέσα στο μάτι, αλλά να μην κουβαλάω το gel μαζί μου. Πήρα το μολύβι, το μαύρο, το long lasting της Wycon. Είναι το νούμερο 1. Είναι πάρα πολύ σταθερό, οπότε για να μην πιάνει και χώρο στο τσαντάκι μου, θα σου δείξω τι τσαντάκι πήρα. Οπότε πήρα το μολύβι. Μπαμ μπαμ, συγγνώμη που εξαφανίστηκα, μου έπεσε το μολύβι αυτό, το οποίο μάλλον θα το αφήσω. Είναι επίσης της Wycon το νούμερο 8. Γενικά δεν υπάρχει λόγος να πάρω περίτα πράγματα τα οποία δεν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ. Και πόσο μάλλον σε ένα αεροπορικό ταξίδι. Πήρα ένα μαύρο, και αυτό θα το αφήσω μάλλον, μαύρο λέω, καφέ σκουρό, μολύβι από τα Intense Pencil της Wycon, το νούμερο 10. Γενικά τη Wycon τη λατρεύω για τα μολύβια της, είναι top. Και των χιλιών και των ματιών, respect. Το νούμερο 10 από τα Intense Pencil που είναι για τα χείλη, και αυτό θα το αφήσω μάλλον. Και αυτό το φανταστικό, απίθανο gloss μολύβι, που είναι σαν lip gloss, λέγεται lipstick pencil, ναι. Το νούμερο 1 είναι θεϊκό, δεν το συζητώ. Πήρα πινέλο για eyeliner, το οποίο θα το έχω μέσα στην τσάντα μου καθαρό για να μην λερώνω το necessaire. Μέσα στο necessaire μου καθαρό για να μην λερώνω το necessaire, αυτό. Ένα μολύβι nude χιλιών, ίσως μπορεί να πάρω το μολύβι το nude,
από τα άλλα, γιατί το Ruby Woof το πάρω στάνταρ και αυτό, σαν συνδυασμό αυτά τα δύο είναι, oh my god, σούπερ σταθερά. Εντάξει, γιατί όλη μέρα θα είμαι έξω, να σου πω την αλήθεια, δεν θα κάθομαι καθόλου στο hostel. Οπότε θέλω τα προϊόντα που θα φοράω πάνω μου να είναι σούπερ σταθερά. Θα πάρω και την πούδρα που φοράω τώρα και αυτή είναι της Wycon, Wet and Dry, αλλά δεν την έχω εδώ πέρα δίπλα μου τώρα. Μάσκαρα της Too Faced Better Than Sex που είναι από Limited Edition ήταν βασικά, αλλά υπάρχει σαν basic σειρά και ήταν σε μινιατούρα στην collection, τη συλλεκτική. Μία χτένα για κρεπάρισμα. Το άρωμα που φορά αυτόν τον καιρό, έτσι με ρολόν. Αχ, ωραίο είναι. Είναι Shiseido αυτό, το Zen. Και πήρα και αυτά εδώ που μου τα έχουν δώσει από την Bioten, που γενικά είναι μια εταιρεία που τη χρησιμοποιώ και θα δείτε ότι θα με ακούσετε να αναφέρω το όνομά της. Και πήρα τα body lotion, το οποίο αυτό το συγκεκριμένο το έχω κιόλας και είναι ωραίο και είναι 6 ml μόνο αυτό. Κομπλέ, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Λοιπόν, σε τον εσέρα αυτό είχα αυτά τα πράγματα. Τώρα θα σου δείξω τι έχω στα άλλα μου εσέρ. Λοιπόν, πολύ βασικά και αυτά. Εννοείται, άσχετο, τα γυαλιά οράσεώς μου, γιατί φακούς φοράω, αλλά στο hostel θα φοράω τους φακούς, μέχρι να φύγω από το hostel. Κάποια χάπια, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει, μπορεί να πονέσεις, να μην έχεις ένα χάπι μαζί σου. Αν και γενικά δεν τα συστήνω, δεν το λέω σαν καλό αυτό, αλλά μπορεί να χρειαστεί στο εξωτερικό είσαι ρε φιλενάδα. Πήρα αντισηπτικά μαντιλάκια χεριών, για τους ευνόητους λόγους, τα hands free μου. Τώρα σου δείχνω άσχετα, αλλά τα έχω εδώ μπροστά μου. Και μαστίχες, για δροσερή αναπνοή. Και εδώ... Λοιπόν, αυτό είναι ένα νεσεσέρ το οποίο το έχω πάρει από τα Tiger. Και τι έχω βάλει μέσα. Σκουφάκι για το μπάνιο. Ponytails, νομίζω έτσι λέγονται, για τα μαλλιά. Διότι, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα κάνω με τα μαλλιά μου εκεί πέρα, γιατί δεν μπορώ να πάρω αφρό, λακ και τα λοιπά και δεν ξέρω αν θα είμαι σε φάση τώρα να τρέχω σε σούπερ μάρκετ. Οπότε το αφήνω αυτό στην τύχη. Πήρα ένα σαπουνάκι μικρό, DM, είναι γερμανικό, μικρούλι. Αυτό είναι για να καθαρίζω τα γυαλιά ορασεώς μου. Μαντιλάκι. Μαντιλάκι για τα χέρια, με αρώμα λεμόνι. Και άλλα αντισηπτικά μαντιλάκια. Αυτό το αγαπώ, έχω βάλει, μου έχει τελειώσει, αυτό είναι δειγματάκι που το πήρα από το Τζίμα. Ο Τζίμας είναι μια εταιρεία που έχει κρέμες χειροποίητες, παλιά εταιρεία, στη Θεσσαλονίκη. Και έχω βάλει μέσα το Bioten την κρέμα μου, γιατί μου έχει τελειώσει το δείγμα. Οπότε, ό,τι πρέπει είναι αυτό. Πήρα το υγρό για τους φακούς μου, που είναι για ταξίδι και επίσης, είναι cruelty free και ψάχνα χρόνια να βρω cruelty free υγρό για φακούς. Πήρα αφρόλουτρα. Αυτό όλα τώρα με έχουν σώσει, να σας πω την αλήθεια. Γιατί γενικά μαζεύω δείγματα για πολύ καιρό και τώρα να ήρθε η ώρα να τα χρησιμοποιήσω. Δείγματα αφρόλουτρων, οξύμα. Και όλα αυτά είναι 10 ml, 6 ml. Οπότε είναι κομπλέ για ταξίδι. Εδώ μέσα, σε αυτό έχω βάλει το υγρό, το τζέλ, συγγνώμη, που πλένω το πρόσωπό μου και ξεβάφομαι. Και αυτό κομπλέ, σούπερ. Σαμπουά, όχι, αυτό είναι αφρόλουτρο, ναι. Και άλλο αφρόλουτράκι, γιατί εκείνα τα δύο δεν φτάνουν. Εδώ το βουρτσά. Ξηραφάκι, μία τελειωμένη οδοντόκρεμα που έχει μόνο για τις μέρες που θα είμαι εκεί πέρα,
το αποζημητικό που πρέπει να το βάλω και αυτό στα πράγματά μου. Σακουλάκια. Έτσι, δεν ξέρω γιατί τα πήρα, θα χρειαστούν κάπου, μάλλον. Τη θήκη για τους φακούς μου. Και εδώ πέρα, αυτό είναι ένα τέλειο, και αυτό είναι DM γερμανικό. Και έχω βάλει μέσα κάτι πολύ γυναικείο. Σεργετάκια. Λοιπόν, και μας έχει μείνει το τσαντάκι το οποίο το αγόρασα σήμερα. Διότι δεν έχω σκοπό να κουβαλάω μαζί μου το backpack, το οποίο είναι τεράστιο. Και θα είμαι όλη μέρα στο δρόμο και δεν με ψήνει να κουβαλάω αυτό μαζί μου. Θα πάω αύριο να αγοράσω ένα λουκέτο για το hostel, οπότε θα πάρω μαζί μου σε αυτό εδώ το πουγγί που αγόρασα σήμερα, τα βασικά. Και έχω βρει και πώς θα το φοράω, το έχω δέσει και θα το φοράω μέσα από το μπουφάν, χιαστή. Και θα είναι save, θα έχω μαζί μου τα χρήματά μου, το κινητό μου, φορτιστή και δύο ακόμα πραγματάκια που θα βάλω μέσα για να είμαι ελεύθερη και να βολτάρω. Και αγόρασα επίσης σήμερα και πάλι Bioten, γιατί όπως σου έχω πει τρελαίνομαι για τις κρέμες της Bioten, μια κρέμα για τα χέρια, 50 ml, οπότε είμαστε στο όριο. Σε όλα τα προϊόντα που έχω πάρει. Και τι άλλο έχω εδώ. Ταυτότητα. Τη θήκη για τα γυαλιά μου, που εδώ μέσα θα έχω τα χρήματά μου στο πουγγί. Και χαρτομάντιλα. And that's it. Αυτά ήταν όλα τα basic. Συν το κινητό, κλειδιά, φορτιστή και δύο πράγματα που σου είπα ότι θα προσθέσω στα μέσα στις τσάντες μου. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο μου με τα βασικά πράγματα που πήρα στο ταξίδι μου στο Άμστερνταμ. Ελπίζω να σου έδωσα τα φώτα μου και αν πας σύντομα ταξίδι, να πάρεις κάποια ιδέα, whatever. Αν έχεις να προτείνεις κάποια λύση για το επόμενο ταξίδι μου και πιστεύεις ότι κάτι δεν το σκέφτηκα και κάτι θα μου λείψει, θα ήθελα να μου το γράψεις κάτω στα comment. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι τέλεια, σου ετοιμάζω τέλειο βιντεάκι όσο θα είμαι στο Άμστερνταμ και ανυπομονώ κι εγώ να πάω και να γυρίσω όλα αυτά τα πλάνα και να τα δεις και να τα μοιραστούμε μαζί. Να είσαι τέλεια, φιλάκια πολλά!